Έχουμε αποκαλύψεις του κυρίου Μπέου, του Δημάρχου Βόλου, για την επίθεση που είχε δεχτεί ο γνωστός δημοσιογράφος της περιοχής, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή μας, είχε μιλήσει εδώ στην εκπομπή μας. Πράγματι. Και βγαίνει ο Μπέος και λέει ότι γνωρίζει το ποιος είναι ακριβώς, ο δράστης. Ναι, ακριβώς. Ποιος είναι ο δράστης λοιπόν της επίθεσης. Ο Δήμαρχος λοιπόν Βόλου δήλωσε στο δημοσιογράφο Δημήτρη Μαρέδη. Πρωτού, ναι, ότι για πες μας, σε παρακαλώ. Πως γνωρίζει πράγματι ποιος είναι ο δράστης και ότι προέρχεται μάλιστα από το χώρο του αθλητισμού. Πάμε να δούμε, παρακαλώ πολύ, να δούμε το βίντεο ντοκουμέντο την ώρα της επίθεσης του δημοσιογράφου. Ένα βίντεο ντοκουμέντο και η καταγγελία του κυρίου Μπέου που θα πρέπει να ελεγχθεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Πάμε, παρακαλώ πολύ, να δούμε. Όπως σας καταλάβετε, είναι πάνω αριστερά η εικόνα. Πάνω ξαναβλέπω το βίντεο, να σας περιγράφουμε ακριβώς το τι γίνεται. Να βλέπουμε παράλληλα το βίντεο. Εδώ λοιπόν βλέπετε πάνω αριστερά στην οθόνη σας ένα αυτοκίνητο που πάει να βγει ο δημοσιογράφος. Εκείνη τη στιγμή βλέπετε από πίσω έναν άνδρα να τον χτυπάει με γροθιές. Βλέπετε πάνω αριστερά κλωτσιές, γροθιές, μπουνιές, κλωτσιές. Βλέπετε πόσα δευτερόλεπτα τον χτυπάει συνεχώς. Τρέπεται σε φυγή. Βλέπουμε να φεύγει. Είδαμε πριν και δύο πολίτες που περάγανε, οι οποίοι κάνανε σταματήσαν να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Κανένας. Ο ένας σταμάτησε. Βλέπουμε ένα ποδηλάτι τώρα. Βλέπουμε ένα ποδηλάτι. Τότε. Βλέπετε εδώ. Πηγαίνει, βγαίνει. Πέφτει το μπουνίδι, οι άλλοι κοιτάνε και τρέχουνε. Αντί να φωνάξουν την αστυνομία. Κοιτάξτε, λες και βλέπουν κινηματογραφική ταινία και τρώνε popcorn. Ανεπίτρεπτη. Εδώ, λοιπόν, εδώ λοιπόν ο Μπέος λέει ότι ο δράστης ήθελε σε δολοφονική αποστολή και γνωρίζει ποιος είναι και από πού και πώς και τι. Να τα καταθέσει η αστυνομία, ο κύριος Μπέος. Εφόσον έχει στοιχεία συγκεκριμένα. Πάμε τώρα. Πάμε, Λουρ, πάμε. Έβγα...